Σύντροφε Λάζαρε, ακόμα και τώρα που στεκόμαστε εδώ μπροστά σου, κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν βρίσκεσαι ανάμεσά μας. Γιατί για όλους εμάς ήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, της κομματική μας ζωής. Είτε ως κνήτες που πάντα είχε την έγνοια σου για την νεολαία, είτε ως σύντροφοι στις οργανώσεις του ζωγράφου που ήσουν μέλος. Πάντα διαπαιδαγωγητικός με το λόγο σου και το παράδειγμά σου με τη συνέπειά σου. Συντρόφε Λάζαρε, με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα. Το παράδειγμά σου, η πολύχρονη αγωνιστική ζωή σου, μένουν μια μεγάλη παρακαταθήκη για άντληση πείρα, γνώση, δύναμη, αισιοδοξία και αντοχή στη σκληρότητα τη ταξική πάλη. Κέρδισε το πιο πολύτιμο παράσημο, εκπροσωπώντα από όποιο πόστο σου ανέθετε το κόμμα, το λαό, όχι σε απόσταση, αλλά ανασένοντα τι αγωνίε του, ζώντα μέσα σε αυτόν. Από το 1964 ο Λάζαρος ήταν επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δήμο μας, χρέωση που είχε από το κόμμα και μετά τη μεταπολίτευση, ενώ το 1991 διατέλεσε αντιδήμαρχο ζωγράφου. Στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας συλλαμβάνεται για την αντιδικτατορική του δράση και καταδικάζεται σε ποινή φυλάξης 18 χρόνων, εκτίοντα τα 6 χρόνια. Σύντροφε Λάζαρε, οι σεισμοί που θα έρθουν θα είναι λυτρωτικοί και σε αυτούς έχεις βάλει ογκόλυθο. Ο Λάζαρο αποτέλεσε παράδειγμα κομμουνιστή, πρότυπο διαπαιδαγώγηση για του νεότερου συντρόφου μα. Η παρουσία του κάθε φορά στι κομματικέ δουλειέ γινόταν πάντα με στοχευμένη τοποθέτηση για τα θέματα που συζητούσαμε. Πάντα ενημερωμένο και πάντα πρόθυμο να συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων. Πάντα χαμογελαστό και δραστήριο, κοινωνικό, με όρεξη για ζωή, με διάθεση ακόμη και να υπερβεί τα όρια τη σωματική του αντοχή ήταν παρόν στους αγώνες, παρών στις διαδηλώσεις, στο φεστιβάλ, σε όλες τις μεγάλες στιγμές του κόμματος, μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον, τον χαρακτήριζε η οξυδέρκεια, η αγάπη για τη γνώση, η διάθεση για προσφορά. Στο, βρα, στο βδομαδιάτικο ραντεβού μας με τον Ριζοσπάστη, μπορούσε να κάθεται να μιλάμε για ώρες. Μας έδειχνε τα ενθύμια του από την εξορία, τα έργα που ο ίδιος φιλοτέχνησε μέσα από τη φυλακή, Πάντα μας πρότεινε να διαβάζουμε κάποιο βιβλίο. Πάντα διάβαζε κάτι ο ίδιος. Κάποιος που δεν γνώριζε τη ζωή του και ερχόταν για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του, ήταν δύσκολο να φανταστεί τις κακουχίες που πέρασε. Ήταν αισιόδοξο, χαμογελαστό και ευδιάθετο. Η απάντηση που έδωσε όταν ο ίδιο ρωτήθηκε πώ άντεξε τα πέτρινα χρόνια, τι είναι αυτό που τον κρατά όρθιο μέχρι σήμερα, ακόμα και μετά τα 100 του χρόνια, ήταν ότι αγαπώ του ανθρώπου. Και πράγματι, Αγάπησε πολύ του ανθρώπου όπω τον αγαπήσαν πολύ και αυτοί, γιατί ενσάρκωνε τα μεγάλα ιδανικά του κόμματό μα. Σύντροφε Λάζαρε, έλεγε όταν διηγούσουν για τη μεγάλη σφαγή τη Μακρονήσου. Η δύναμη που μα κράταγε ότι ήταν ότι είχαμε ένα πιστεύω, όχι για να ωφεληθούμε εμεί, αλλά για να ωφεληθεί ο ίδιο ο κόσμο. Σύντροφε Λάζαρε, σε αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε τον κομμουνιστή, το συνδικαλιστή δικηγόρο, το Δημοτικό Σύμβουλο, σημείο αναφορά για του εργαζόμενου τη περιοχή μα, που ήξεραν ότι θα μεταφέρει και θα παλέψει στεναρά για τα προβλήματα και τι αγωνίε του, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τον προστάρι στου αγώνε με του συνταξιούχου και για πολλά χρόνια το ενεργό μέλο τη ΠΕΑΕΑ τη περιοχή μα. Τον σταθερό και ανταλλάντευτο κομμουνιστή, τον αλήγιστο τη ταξική πάλη που πορεύτηκε πάντα με σημαία το δίκαιο του λαού τα υψηλά ιδανικά τη πάλης για την κατάρρηση τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Οι σύντροφοι σου, σύντροφε Λάζαρε, από τι κομματικέ οργανώσει του Δήμου Ζωγράφου, που ήσουν μέχρι την τελευταία σου πνοή μέλο, σε αποχαιρετούμε με του στίχου του Μάνου Ελευθερίου από τη δίκοπη ζωή. Και πήρε του καιρού και τη αγάπη λόγια φυλαχτό, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κυβωτό, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να είσαι το πουλί και ο κυνηγό στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σε ακολουθούνε οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε Μα δεν υπάρχει δρόμο να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητέ το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Αντίο Λάζαρε, αντίο σύντροφε Λάζαρε, θα σε θυμόμαστε για πάντα πλάι μας στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή.